Μπορεί τα κρούσματα στην Κρήτη ακόμη να βρίσκονται σε βάση με τριψήφιο καθημερινά αριθμό. Ωστόσο, στα σχολεία του νησιού, είτε της πρωτοβάθμιας είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο αριθμός των κρουσμάτων αποτυπώνεται σταθεροποιημένος και πάντως εμφανίζει και μια μείωση σε σχέση με κάποιες μέρες του Νοέμβρη, που τα κρούσματα ήταν αυξημένα, αλλά και πάλι σε επίπεδο που να μην εμπνέει ανησυχία, με δεδομένο το σύνολο των μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αλλά και του νησιού συνολικά. Παρατηρούμε μια σταθεροποίηση σε χαμηλούς αριθμούς, θα έλεγα. Με αυτή τη διαρκή προσπάθεια που γίνεται κάθε μέρα στα σχολεία με το self-testing αλλά και με το διαρκή έλεγχο από τους εκπαιδευτικούς και από τους διευθυντές των σχολείων, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Ξαναλέω, όχι σε ψηλούς αριθμούς, είμαστε σε πολύ μικρούς αριθμούς, κάθε μέρα το παρακολουθούμε και είμαστε σε εγρήγορση εφόσον συμβεί κάτι να επέμβουμε. Η αύξηση αυτή έφτασε, για παράδειγμα, στις 29 Ενδεκάτου να έχουμε 45 μαθητές και να έχουμε και 6 εκπαιδευτικούς. Το παρήγορο σε αυτή την ιστορία όμως είναι ότι οι 45 μαθητές ήταν σε 41 σχολικές μονάδες. Δηλαδή είχαμε μία παρουσία, ένα το πολύ δύο κρούσματα ανασχολική μονάδα. Το στοιχείο που μέχρι και αυτή την ώρα επί της ουσίας τροφοδοτεί με ψυχραιμία τη διαχείριση της καθημερινότητας είναι η διασπορά των κρουσμάτων σε μεγάλο πλήθος σχολείων και όχι σε συγκεκριμένα σχολεία ή τμήματα, που θα δημιουργούσε μια άλλη αναγκαιότητα ως προς την αντιμετώπιση. Σήμερα, μέχρι τώρα, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη η χνηλάτιση σε κάποια σχολεία που είχαμε επιβεβαιωμένα κρούσματα, έχουμε 17 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μια όχι απλά σταθεροποίηση, αλλά και μια μείωση του αριθμού των μαθητών που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα. Έχουμε σχολεία, έχουμε τμήματα, έχουμε σχολεία τα οποία έχουν καθόλου ή πολύ μικρούς αριθμούς και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν κλείσει τμήματα μέχρι τώρα, άρα μόνο ένα ή δύο στην Κρήτη. Αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος στα Χανιά επευλήθη χθες λόγω της πληθώρας των κρουσμάτων που ξεπέρασαν το 50% συν 1. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η επιπλέον διαδικασία που τηρείται είναι η διεξαγωγή επιπλέον self-test που παραχωρεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε συμμαθητές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Αν όμως έχουμε σε ένα σχολείο κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα, τότε ήδη έχει μοιραστεί και έχει ένα απόθεμα το σχολείο για να κάνει σε καθημερινή βάση τα self-test και βεβαίως έρχεται και ο υπεύθυνος COVID εδώ στην Διεύθυνση, όπου, από όπου παραλαμβάνει τα self-test τα οποία εμείς έχουμε και διαθέτουμε στους μαθητές. Και κάνουν σε καθημερινή βάση. Πάντως, παρά το γεγονός ότι δεν τίθεται θέμα ανησυχίας αυτή την ώρα, έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί γονείς, εφόσον καταγραφεί κρούσμα στο τμήμα του παιδιού τους, το κρατούν στο σπίτι, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί κανόνα, όπως τόνισε ο κ. Μπελαδάκης, που διευκρίνησε ότι ένα κλείσιμο τμήματων μετά τα πρώτα κρούσματα θα μπορούσε να σημάνει ένα μαζικό πρόβλημα για τις οικογένειες των μαθητών, χωρίς τελικά να υπάρχει ουσιαστικός λόγος αυτό όντως να υλοποιηθεί.